Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Απριλίου σήμερα και πάμε να ρίξουμε μια σύντομη μάτια στις εξελίξεις των γεγονότων. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες η κυβέρνηση πρόκειται να προχωρήσει στην παρουσίαση του ελληνικού δεκαετούς αναπτυξιακού σχεδίου. Ο Πρωθυπουργός θα προβεί σε ανακοινώσεις στις αρχές Μαΐου, ενώ οι παρεμβάσεις θα εξειδικευθούν από τον Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Στουρνάρα. Από τον Υπουργό Οικονομικών αναμένεται να γίνουν και οι ενημερώσεις για το αναπτυξιακό σχέδιο στους ομολόγους του κατά το Eurogroup της 5ης Μαΐου. Υποβλήθηκαν από τον Ιταλικό Ενεργειακό Όμιλο Enel Group προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος αιτήσεις για έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε τρεις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου με τη διαδικασία της άμεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το ενδιαφέρον της Enel αφορά αποκλειστικά σε χερσαία τμήματα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την περιοχή της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου, την περιοχή της Αντολοακαρνανίας και την περιοχή της Πρέβεζας και Άρτας. Με την κατάθεση των συγκεκριμένων αιτήσεων, η εταιρεία ζητά την έναρξη της σχετικής διαδικασίας προκήρυξης. Πρόοδος των προβληματικών χωρών της Ευρωζώνης και κυρίως της Ελλάδος στην προσπάθεια τους να βγουν από την κρίση διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών, Ούλριχ Γκρίλο. Σημειώνοντας ακόμη ότι προς έκπληξή μου η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στην κατάταξη των μεταρρυθμίσεων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ακολουθούμενη από την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Το ενδιαφέρον τους εκδήλωσαν 27 αεροπορικές εταιρείες στη διάρκεια μεγάλου συνεδρίου για την αεροπλοεία για απευθείας συνδέσεις με το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Βάσει όσων αναφέρει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έλαβε μέρος στο συνέδριο ανάπτυξης δρομολογίων αερογραμμών RUTS στην Μασαλία, τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα θετικά και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης θα ξεπεράσει κάθε ρεκόρ διεθνούς επιβατικής κίνησης αυτή τη χρονιά. Και πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο καιρό για την πόλη μας. Συννεφιασμένος θα είναι ο ουρανός πάνω από την Κομοτηνή σήμερα τις απογευματινές και βραδινές ώρες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βόρειους ανέμους έως 3 μποφόρ. Για αύριο 5η 24 Απριλίου περιμένουμε αρκετές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου και μέτριους ανατολικούς ανέμους έντασης 5 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες προβλέπεται μεταβολή του καιρού με ασθενή βροχόπτωση με θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 18 βαθμούς Κελσίου και εξασθένιση των ανέμων από νοτιοανατολική κατεύθυνση και ένταση μέχρι 1 μποφόρ. Και κλείνουμε το δελτίο μας με τα φαρμακεία. Για σήμερα Τετάρτη στην πόλη της Κομοτηνής εφημερεύει το φαρμακείο της Βεβεκλή Εφημείας στην οδό Βασιλέως Παύλου 2 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 25310-37347 και το φαρμακείο της Παπαδοπούλου Ελένη στην οδό Πακαλμπάση 13 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 25310-27020. Διανυκτερεύει το φαρμακείο της Παναγιωτίδου Ελισάβετ στην οδό Μαρονίας 1 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 25310-37600. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από την πατρίδα Web TV. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και απόψε κοντά μας και σας ευχόμαστε να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ.